Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το Υπουργείο ασχολείται εδώ και χρόνια. Θυμάμαι εγώ από τότε που ήμουν ειδικευόμενος, λέγανε ότι οι δομές της πρωτοβάθμιας θα πάνε στους Δήμους. Εν μέρη, σε ένα τμήμα αυτής της μετακίνησης των αρμοδιοτήτων, εμένα με βρίσκει σύμφωνο. Δηλαδή, πολλά από τα περιφερειακά ιατρία που ανήκουν στο Κέντρο Υγείας, παράδειγμα το δικό μου του Σιδοκάστρου, οι ιδιοκτησιακά κτηριακά ανήκουν, είναι τα πρώην παλιά δημοτικά κτίρια. Τώρα αυτά τα κτίρια θέλουν συντήρηση, θέλουν καθαριότητα, έχουν καύσιμα το χειμώνα και ένα σωρό άλλα μέτρα που πρέπει να έρθουν σε ό,τι αφορά την κτηριακή κατάσταση αυτών των δομών. Δεν θα με βρίσκει εμένα προσωπικά να διαφωνώ, δεν θα με δείτε να διαφωνώ σε μια τέτοια πρόταση, διότι θα είναι πιο άμεση, φαντάζομαι, η επαφή και θα είναι και υπόλογος ένας άμεσος προϊστάμενος που θα είναι ο Δήμαρχος ό,τι αφορά την κτηριακή δομή, ξαναλέω την κτηριακή δομή, απέναντι στους πολίτες. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα είναι κάτι ανάλογο, όπως και τώρα τα σχολεία και τα γυμνάσια ανήκουν στην περιφέρεια. Οι κτηριακές δομές, δηλαδή η συντήρηση των γυμνασίων, των δημοτικών, ανήκει από ό,τι γνωρίζω στην περιφέρεια. Αν θα είναι κλειστά λόγω κακοκαιρίας ή οτιδήποτε, πάλι η περιφέρεια αποφασίζει. Κάτι τέτοιο φαντάζομαι ότι θα γίνει και με τη μεταπίδηση των δομών της πρωτοβάθμιας στους Δήμους. Από εκεί πέρα το εργασιακό καθεστώς, οι υπάλληλοι και δε και το επιστημονικό προσωπικό είναι υπάλληλοι του Εθνικού Συστήματος Υγείας και το φαντάζεστε ότι όπως και στους Δήμους υπάρχει προϊστάμενη διοικητική επιχείρηση που είναι δημόσιος υπάλληλος, το ίδιο ισχύει και για αυτές τις δομές. Αν είναι δυνατόν τώρα να φτάσουμε ένας αντιδήμαρχος κτηνοτρόφος να προείσταται μιας δομής υγείας και να μου πει εμένα πώς θα εφημερεύσει μονάχα. Αυτά δεν γίνονται έτσι. Για να είμαστε, μην μπερδεύουμε, ούτε θέλω να υποτιμήσω τους άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να εμπλακούν και αυτοί μέσα στο χώρο και στις δομές παραχών υπηρεσιών υγείας και η διαχείριση να πέσει καθαρά στην επιστημονικότητα της μονάδας υγείας και για το ποιος είναι υπεύθυνος υγείας. Γιατί αν φανταστείτε τώρα, υπάρχει μία δομή πρόνοιας σε ένα Δήμο, υπάρχει το ΚΑΠΗ σε ένα Δήμο, ταυτόχρονα υπάρχει ένα ιατρείο εκεί. Και εγώ λέω το εξής. Έναν νοσηλευτή που κάνει το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν φυσιοθεραπευτή και δίπλα έχει μια άλλη δομή, στην οποία είναι ο γιατρός με μια νοσοκόμα. Αυτή την ομάδα ποιος τη συντονίζει. Εγώ ως γιατρός του ΕΣΥ δεν μπορώ να τη συντονίσω, άσχετα αν προείσταμε και επιστημονικά, διότι δεν ανήκουμε στον ίδιο φορέα. Θα συντονιστούν πολύ καλύτερα αυτά τα πράγματα και ο γνώστης και ο ειδικός του αντικειμένου θα είναι αυτός ο οποίος θα συντονίσει το έργο για να μην μπερδευτούμε, γιατί όπως ποτέ η υγεία δεν θα μπει και στο πολιτικό παιχνίδι, έτσι. Μην τρελαθούμε εμείς, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι δημοτικές αρχές εκλέγονται από το λαό. Αλλά είναι υπόλογοι στο λαό, αυτό είναι ένα πολύ καλό μέτρο πίεσης και ελέγχου για την παροχή. Αλλά μην ξεχνάμε και τα προσφέτια στην τοπική κοινωνία. Έτσι, για φανταστείτε τώρα να πεις ότι στον υπάλληλο θα είναι 7 με 3, παράδειγμα, και θα σου πει τι 7 με 3 εγώ και 1000 σταυρούς, αλλά μετά τους πάρεις χαριτολογώντας το λέω. Άρα σε μια τέτοια μετακίνηση με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο και πιστεύω ότι εκεί θα εστιάζει το Υπουργείο σε ό,τι αφορά τη συντήρηση των δομών, τη θέρμανση, τα υδραυλικά του, τα κουφώματά του, για να έχουμε μια άμεση επαφή. Τώρα, σήμερα πού είναι αυτές οι υπηρεσίες, πού ανήκουν αυτές οι υπηρεσίες? Αυτές ανήκουν στην τέταρτη υγειονομική περιφέρεια. Και σας λέω εγώ ότι πολλές φορές σε προβλήματα της μονάδας μου, σε άμεση επαφή με το Δήμαρχο, έχω λύσει τεράστια προβλήματα. Δηλαδή, έξω οι ράμπες που βλέπετε που έκανα, όταν ο Δήμος έκανε ένα έργο απέναντι την πεζοδρόμηση, ήρθα σε επαφή με τον Δήμαρχο, παρακάλεσα τον Δήμαρχο και εργολάβησα την τοπική κοινωνία. Σας παρακαλώ, κάντε μου και δύο ράμπες εδώ μπροστά. Και μετά από 20 χρόνια έγιναν οι ράμπες. Δηλαδή, βλέπετε ότι η συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης με την υγειονομική μονάδα πρέπει να υφίσταται και να υπάρχει. Και με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο στο η κτηριακή συντήρηση και οι δομές σε ό,τι αφορά τη λειτουργικότητα της συντηρήσεως να πάνε στους Δήμους. Για να έχουμε άμεση επίλυση των προβλημάτων. Πιστεύω ότι αυτό θα λειτουργήσει καλύτερα. Από εκεί και πέρα, υγειονομικά σαφέστατα και θα προείσταται η υγειονομική περιφέρεια, σαφέστατα και θα προείσταται το Υπουργείο Υγείας και σαφέστατα αυτός που έχει άποψη για την υγειονομική λειτουργία της μονάδας στην περιφέρεια είναι ο συντονιστής διευθυντής. Γιατί είναι ο καταλληλότερος, δεν είναι θέμα γιατί αυτός που έχει κάποιος άλλος, είναι απλή λογική.